Καλησπέρα σε όλα τα δημιουργικά πλάσματα αυτού του καναλιού. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτό το νέο βίντεο που έχω να σας δείξω. Ξέρω ότι και εσείς το περιμένατε. Είναι λίγο μια έμπνευση, ας το πούμε, από την άνοιξη, λίγο έτσι χαροπή, λίγο να μας φτιάξει τη διάθεση, λίγο όταν κρατάμε μια τέτοια τσαντάρα να λέμε «Παναγία μου». Τι τσάντα είναι αυτή! Λοιπόν, είναι ένα καινούριο snap, είναι με το έλασμα το μεταλλικό και εδώ αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μοτίφ λουλουδερό, όπως ονομάζεται. Και με ποιο νήμα θα τα καταφέρουμε όλα αυτά? Εννοείται με το νήμα αμιγκουρούμι κότον της Handibrand, που πραγματικά, γιατί είναι 100 γραμμάρια και μπορείς έτσι να μπερδέψεις πολλά χρώματα, έχει και αυτό τα ωραία του τα χρώματα, δείχνει και αυτό το ματ που θέλαμε στο αποτέλεσμα, δεν είναι και αλυστερό δηλαδή. Φυσικά σας έχω και άλλη μια επιλογή μέσα στο βίντεο, δείτε το όλο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υλικά για αυτή την όμορφη τσάντα και να ξεκινήσουμε αμέσως να δούμε το ωραίο του το μοτίφ και να σας πω διαστάσεις, λεπτομέρειες, πώς θα την μπλέξετε. Πάμε όμως να δούμε τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε το μεταλλικό snap το 25. Σας πω ένα μυστικό, μπορείτε και 30, αλλά όχι τόσο εύκολα. Θα χρειαστούμε 9 τεμάχια νήμα αμιγκουρούμι, 3 χρώματα. Στο kit μέσα θα δείτε πολλούς συνδυασμούς και ωραίους. Βελονάκι εργονομικό της Handibrand νούμερο 4, εννοείται κλωστή, πολυεστερική για να ράψουμε μετά στο τέλος, μία φόδρα ωραία, όλα αυτά τα ραπτικά που ξέρετε εσείς τώρα και αν θέλετε μπορείτε να τις προσθέσετε χερούλι ή αλυσίδα. Εδώ έχω διαλέξει π.χ. μία ωραία από τις σιλικόνες που έχουμε που θα μπορούσε να συνδυαστεί σε αυτή την ωραία τσάντα. Αλλά είναι προαιρετικό, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, πάμε να τα αφήσουμε στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε να σας εξηγήσω πολύ ωραία πράγματα για την τσάντα. Καταρχήν στα kit μέσα θα βρείτε το σχεδιάγραμμα όπως και την οθόνη για το motif. Στην οθόνη μας επάνω θα το δείτε και αυτό για να μην δυσκολευτείτε. Εδώ τι γίνεται, η τελική μας τσάντα είναι 30 εκατοστά πλάτος, ενώ έχει το 25, γιατί πάντα τις κάνουμε λίγο πιο φαρδιές, και 24 εκατοστά είναι το ύψος. Το μοτιφάκι που θα φτιάξουμε μαζί είναι αυτό το γλυκό λουλουδερό μοτίφ όπως το ονομάζω. Οι τελικές του διαστάσεις είναι 11x11. Είναι τετράγωνο στην ουσία και θα φτιάξουμε 19 τέτοια μοτιφάκια για όλη την τσάντα. Τι γίνεται τώρα, αν για κάποιο λόγο δεν θέλετε το αμιγκουρούμι, γιατί παίζει ρόλο τώρα το νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί στην ουσία τι θέλουμε. Θέλουμε το μοτιφάκι να βγει 11x11. Αν χρησιμοποιήσετε ένα νήμα λίγο πιο χοντρό ή πιο λεπτό, δεν θα βγει το μοτίφ. Άρα εδώ δεν θα μπορείτε να βάλετε 3 στο 25 το snap, γιατί έχουμε όριο μήκους. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το άλλο νήμα όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακριβώς όπως σας το δείξω, είναι το νήμα κάπρι. Εσείς επιλέγετε. Εγώ θα σας κάνω kit με αυτό, αλλά εύκολα κάνετε και με το νήμα κάπρι. Το λέω για μία εναλλακτική. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το πρώτο πράγμα, να σας δείχνω το μοτίφ βήμα-βήμα, να χαλαρώσουμε μαζί και να πλέξουμε και μετά να δούμε πώς θα το στήσουμε. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το νήμα το κίτρινο, το αμιγκουρούμι, γιατί στο κεντρικό, όπως βλέπετε εδώ, για να το βλέπετε, έχω βάλει το κίτρινο. Νούμερο 4, εργονομικό της Handibrand. Βοηθάει πολύ στα μοτίφ τα εργονομικά. Και ειδικά της Handibrand, γιατί είναι σχεδιασμένα για τα νήματα για τσάντα. Εδώ. Θα δούμε και τις αλλαγές χρωμάτων, όλα. Πάμε! Λοιπόν, όπως λέει το σχεδιάγραμμά μας, ξεκινάμε με μαγικό κύκλο. Και θα σηκώσουμε 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Ακόμα, 1, 2, στην ουσία έχουμε 3 εδώ και θα πάμε και θα κάνουμε μέσα στον κύκλο 2, 4, 6, 8 μονά μισά ποδαράκια. Παίρνω νήμα. Τρίτο, 4, 5, 6, 7,
8 μονόμισα ποδαράκια. Θα τραβήξουμε το νήμα μας, θα κλείσουμε πολύ καλά όσο μπορούμε τον κύκλο μας. Δημιουργήσαμε αυτό εδώ και στην επόμενη σειρά, πέρα από άλλη πλέξη, πρέπει να ξεκινήσουμε και το καινούριο χρώμα. Ανοίγω λοιπόν και το δεύτερο νήμα, να είναι σε αναμονή και να κάνουμε το κλείσιμο σωστά. Λοιπόν, μετρήστε εδώ ότι έχετε σίγουρα 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Που σημαίνει, θα πάτε εδώ στο πρώτο. Θα πάρετε το καινούριο νήμα. Και θα κλείσουμε. Εδώ να σας πω ότι σηκώνουμε 2 γαϊτανάκια και ότι μπορείτε το πρώτο χρώμα, γιατί δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί, να το κόψετε. Θα σηκώσω 2 για να σταθεροποιηθεί. 2. Θα πάρω το ψαλίδι μου. Θα κόψω το κίτρινο για να μην το έχω μαζί μου. Δεν θα ξαναχρειαστεί. Ή μπορείτε σε άλλο να το κάνετε εσείς περισσότερο το κίτρινο και να κάνετε μια δεύτερη επιλογή από αυτή που κάνω εγώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Μέσα στο ίδιο θυλάκι που κάναμε το βουβό, εδώ, θα πάμε και θα δημιουργήσουμε τώρα την πλέξη popcorn με ένα πολύ όμορφο τρόπο. Παίρνουμε νήμα εδώ στο βελονάκι μας, μπαίνουμε, βγαίνουμε και φτιάχνουμε μονά ποδαράκια. Ολόκληρα μονά ποδαράκια. Θα φτιάξουμε σύνολο εδώ στο πρώτο 4, γιατί έχουμε και τα 2, τα 3 εδώ πέρα που έχουμε σηκώσει στον αέρα. Πρώτο λοιπόν. Δεύτερο μονό ποδαράκι. Τρίτο μονό ποδαράκι. Τέταρτο μονό ποδαράκι. Σύνολο 5 με αυτά που ήταν στον αέρα. Βγάζουμε το βελονάκι εδώ. Μετρήστε ότι έχετε 5. 1, 2, 3, 4, 5. Το πέμπτο εδώ κρύβεται λίγο. Εδώ σε αυτό το σημείο. Παίρνετε το θυλάκι σας, κλείνετε, σφραγίζετε με ένα βουβό, δεν το μετράτε, σηκώνετε 2 γαϊτανάκια στον αέρα και επαναλαμβάνουμε το ίδιο για άλλες 7 φορές τα επόμενα 7 θυλάκια. Προσοχή γιατί κρύβονται λίγο τα θυλάκια. Πάμε λοιπόν στο επόμενο και κάνουμε τώρα 5 μονά ποδαράκια. Γιατί 5 θέλουμε για το popcorn να φτιάξουμε. 5 μονά ποδαράκια. Λοιπόν, 3 έχω κάνει. Τέταρτο μονό ποδαράκι. Πέμπτο μονό ποδαράκι. Ξαναμετράτε γιατί είστε στην αρχή. 1, 2, 3, 4, 5. Μπαίνετε εδώ, στο πέμπτο. Πιάνετε το θυλάκι που μόλις αφήσατε. Κλείνετε. Σφραγίζετε με ένα βουβό. Δεν το πιάνετε στο μέτρημα το βουβό. Σηκώνετε 2 γαϊτανάκια και συνεχίζουμε, επαναλαμβάνουμε για όλα τα θυλάκια που έχουμε μπροστά μας. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει, έχω κλείσει και το τελευταίο popcorn, έχω 8, 2, 4, 6, 8. Εννοείται σηκώνουμε πάλι τα δύο γαϊτανάκια στον αέρα, όπως είναι το σχέδιό μας. Και πάμε να κλείσουμε τώρα τη δεύτερη σειρά και να σας δείξω πού ακριβώς κλείνουμε. Δείτε λιγάκι εδώ, βλέπετε, σε αυτό εδώ το σημείο πίσω, εδώ, θα κάνουμε το κλείσιμο του βουβού, στο πίσω μέρος, εκεί που στην ουσία έχουμε σηκώσει το ένα γαϊτανάκι στην ουσία. Λοιπόν, η επόμενη σειρά έχει ανοίγματα και αλλαγή χρώματος, που σημαίνει, θα σας κάνω εγώ την αλλαγή απευθείας για να τη δείτε. Λοιπόν, πάμε. Είδατε που μπαίνω, θα σας το δείξω και με το καινούριο χρώμα για να μην μπερδευτείτε. Σε κάθε κλείσιμο και όταν έχουμε κλείσιμο με τα popcorn θα γίνεται σε αυτό εδώ το σημείο. Εδώ μπορείτε να μπαίνετε. Κάνω και αλλαγή χρώματος. Εδώ. Σφίγγω. Εδώ δεν θα κόψω τα νήματα γιατί θα το ξαναχρειαστώ σε μία σειρά από τώρα. Σηκώνουμε δύο γαϊτανάκια στον αέρα και πάμε τώρα τα 8 popcorn να τα κάνουμε 16, που σημαίνει να βάλουμε και αυξήσεις. Τι θέλω τώρα από σας. Θα δουλεύουμε πάντα εδώ στο κενό, εδώ που σηκώναμε τα δύο γαϊτανάκια. Εδώ θα γίνουν λοιπόν δύο popcorn μέσα στο κενό που δημιουργείται, με τον τρόπο που μόλις θα σας δείξω. Πάλι θα κάνουμε για ένα popcorn τα 5 μονά ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Μπαίνουμε στο πέμπτο, πιάνουμε το θυλάκι που μόλις αφήσαμε, το κλείνουμε, σφραγίζουμε με ένα βουβό και σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα εδώ και κάνουμε ακόμα ένα, επαναλαμβάνουμε ένα ακόμα popcorn μέσα στο κενό. Σηκώνουμε πάλι ένα γαϊτανάκι στον αέρα, πηγαίνουμε εδώ στο επόμενο κενό και επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε 16, όπως θα βλέπετε, popcorn. Έχω ασφαλίσει το popcorn μου. Σε αυτή τη σειρά, αν θυμάστε, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και έχει έρθει η ώρα να κλείσουμε τη σειρά μας. Λοιπόν, να κλείσουμε τη σειρά μας και να κάνουμε και αλλαγή χρώματος. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν το σκούρο τώρα χρώμα, το πετρόλ. Το κλείσιμο, όπως έχουμε δείξει, γίνεται εδώ. Δείτε λιγάκι πίσω, σε αυτό εδώ το σημείο. Παίρνω, κάνω το βουβό μου, σηκώνω δύο γαϊτανάκια στον αέρα, κόβω το νήμα το ανοιχτόχρωμο γιατί δεν θα το χρειαστώ ξανά, το κόβω κοντό εγώ λίγο για να μπορώ να δουλέψω, εσείς θα μου το στερεώσετε όσο καλύτερα μπορείτε όλα τα κομμάτια που έχετε από πίσω.
Λοιπόν, η τέταρτη σειρά και τελευταία είναι να δουλέψουμε μέσα εδώ στα κενά που δημιουργούνται ανάμεσα στα popcorn, όλα τα κενά, εδώ. Για αρχή θα φτιάξουμε 3 μονά ποδαράκια μέσα εδώ στο πρώτο κενό. Παίρνουμε νήμα. 1. Δεύτερο μονό ποδαράκι. 3ο μονό ποδαράκι. Εδώ τώρα στο επόμενο που βρισκόμαστε εδώ και θα γίνει και η μία η πρώτη γωνία όπως είναι αυτή και όπως σε κάθε γωνία θα δουλεύουμε και θα κάνουμε 3 διπλά ποδαράκια, παίρνω νήμα δηλαδή 2 φορές, μπαίνω εδώ στο κενό, είναι και η πρώτη γωνία που δημιουργούμε, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα 2 τελευταία. Επαναλαμβάνω άλλες 2 φορές. Και ολοκληρώνω ένα διπλό ποδαράκι. Τρίτο διπλό ποδαράκι. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Και επαναλαμβάνω στην ίδια τρύπα 3 διπλά ποδαράκια. Ολοκληρώσαμε εδώ σε αυτή την τρυπούλα, πάμε στην επόμενη και για τις επόμενες 3 τρυπούλες εδώ που δημιουργούνται κάνουμε ξανά 3 μονά ποδαράκια σε κάθε τρυπούλα. Δεν σηκώνω, όπως βλέπετε, ενδιάμεσα γαϊτανάκια, τίποτα. Πηγαίνω απευθείας στην επόμενη τρυπούλα να δημιουργήσω τα επόμενα 3 μονά ποδαράκια. Φτάσαμε πάλι στο επόμενο που εδώ πάλι θα είναι η γωνία μας και όπως βλέπετε θέλουμε να τετραγωνίσουμε σιγά σιγά το μοτιφάκι μας. Εδώ είναι η δεύτερη γωνία που σημαίνει θα φτιάξω πρώτα 3 διπλά ποδαράκια στην τρυπούλα αυτή. Σηκώνω 2 γαϊτανάκια στον αέρα και επαναλαμβάνω μέσα στην ίδια τρυπούλα 3 διπλά ποδαράκια ξανά. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ολοκληρώσουμε την τελευταία μας και τέταρτη σειρά για το μοτιφάκι μας. Ωραία, έχουμε τελειώσει το πρώτο μοτιφάκι μαζί, χέρι-χέρι, και μένει να δούμε πώς θα γίνει το κλείσιμο σε αυτή τη σειρά και την τελευταία σειρά. Λοιπόν, έχετε φτιάξει τα πρώτα εδώ μονά ποδαράκια, θα μπείτε εδώ στο πρώτο. Εδώ θέλω να μπαίνετε, αλλά προσέξτε τι θα κάνουμε για να μην κάνει σημαδάκι. Βασικά οι πιο παλιές σίγουρα το ξέρετε αυτό. Κόβουμε το νήμα μας, το περνάμε απ' έξω, το κλείνουμε δηλαδή στην ουσία και πάμε και φτιάχνουμε, όπως σας φτιάχνω στους πάτους στην ουσία, ένα ψεύτικο θυλάκι
στο πρώτο θυλάκι της σειράς. Μπαίνουμε εδώ δηλαδή, ξαναμπαίνουμε εδώ, σφίγγουμε καλά-καλά και περνάτε κάπου ωραία κρυφά το νήμα από κάτω για να στερεωθεί. Στερεώνετε τώρα όλα τα κομμάτια πολύ καλά, όχι όπως τα έκανα εγώ, πολύ πολύ καλά και φτιάχνετε 19 ίδια μοτιφάκια, βασικά ίδιο σχέδιο. Γιατί αν εσείς θέλετε να αλλάξετε τα χρώματα, μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε π.χ. εδώ να επιλέξετε κάποιον να μην είναι μπλε μέσα και να τα υπολογίσετε, να ήταν το άσπρο μέσα και το μπλε έξω και να τα κάνατε να αλλάξει, να ήταν ακόμα πιο έτσι μπόχο η τσαντούλα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε κάνει, που έχω εγώ εδώ τα έτοιμα και έχω ενώσει τα πρώτα για να σας δείξω την ένωση στο πάτο. Όπως αντιλαμβάνεστε, να το δούμε κιόλας, η τσάντα είναι ο πάτος του τα τρία κομμάτια, τρία μοτιφάκια, τα πλαϊνά είναι από δύο και το σώμα μπροστά που είναι 2, 4, 6. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μοτιφάκι να σας βγει ακριβώς για το 25 το snap, για να χωράν τα τρία μοτιφάκια και να είναι αρμονικό. Δηλαδή, μη σας βγούνε να μην χωράν τα τρία, θα σας βγει πολύ μεγάλο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ λοιπόν έχουμε ενώσει, θα σας δείξω και μια πολύ ωραία ένωση. Εγώ δεν ξέρω, αυτή την ένωση μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τσαχπινογαργαλιάρα, όπως λέω. Θα γίνει με το βελονάκι. Δείχνει την τσάντα έτσι ακόμα πιο ζωηράδα, ακόμα πιο όμορφα. Φυσικά, αν δει κάποιος και δυσκολευτεί, ή είναι καινούρια, ή δεν ξέρω τι, μη μου στεναχωριέστε. Θα κάνετε ένα απλό ένωμα με τη βελόνα μπετονιά που σας έχω δείξει άπειρες φορές, που θα ενώνουμε τα κομμάτια. Ξέρετε, από θυλάκι σε θυλάκι. Εγώ όμως σήμερα θέλω να σας δείξω κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το σώμα και τα πλαϊνά. Προσέχτε τώρα. Αυτά τα τρία είναι ο πάτος. Στην ουσία, για να το καταλάβετε και εσείς τι έχετε φτιάξει, αυτό είναι πλαϊνό, αυτό είναι σώμα, άρα ο πάτος είναι εδώ, πλαϊνό και το άλλο κομμάτι που θα πάει από πίσω του σώματος. Το πιάσαμε, το πιάσαμε. Το διπλώνω αυτό λοιπόν κάπου και θα το χρειαστούμε σε λίγο και ξεκινάω εδώ να σας δείξω το ένωμα για τον πάτο, που είναι φυσικά το ένωμα για παντού στην τσάντα. Εσείς τώρα έχετε να κάνετε πολλή δουλίτσα. Ένωμα, 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 όλα τα μοτιφάκια όπως τα είδατε στη σειρά, που πηγαίνει και οριζόντια και κάθετα. Προχωράμε λοιπόν και ενώνουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσω να σας δείξω εδώ για να δείτε τι θα κάνω. Στερεώνουμε λοιπόν πρώτα ένα ωραίο κόμπο θυλάκι, όπως θέλετε, στο βελονάκι μας. Βάζουμε το βελονάκι μας από πάνω, πιάνετε εδώ το θυλάκι από κάτω το νήμα, στερεώνετε με ένα βουβό και πάμε εδώ στις γωνίες να σας δείξω τι θα κάνουμε. Μπαίνουμε εδώ μόνο στην τρύπα, στη γωνία πάντα. Παίρνουμε το νήμα πάντα από κάτω. Γίνεται και εδώ ένα βουβό. Τσουπ και στερεωθήκανε. Είμαστε από αυτή την πλευρά. Θα πρέπει να πάμε από την απέναντι τώρα πλευρά και να μπούμε πια στα θυλάκια. Μπαίνω λοιπόν στο επόμενο θυλάκι που έχω μπροστά μου. Παίρνω το νήμα που πάντα θα είναι από κάτω, δεν θα το βλέπω. Και κλείνω με ένα βουβό. Πάω τώρα στην απέναντι πλευρά, εδώ, στο θυλάκι. Παίρνω το νήμα και κλείνω με ένα βουβό. Απέναντι πάλι. Παίρνω το νήμα και κλείνω με ένα βουβό. Στην απέναντι πλευρά πάλι. Θυλάκι, θυλάκι. Παίρνω το νήμα, το περνάω απ' έξω, το κλείνω με βουβό με το θυλάκι που έχω στο βελονάκι μου. Και αν του βρείτε το κόλπο, θα δείτε ότι είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να δείτε τώρα, εδώ γιατί έχω τον πάτο και είναι αυτή η ένωση, εννοείται λογικά κόβω το νήμα. Εμείς ένα μεγαλύτερο κομμάτι αντιλαμβανόμαστε ότι θα μπορεί να είχαμε και άλλα κομμάτια μοτιφάκια να ενώσουμε και να συνεχίσουμε. Που σημαίνει, σε κάποιες φορές θα χρειαστεί να κόψει το νήμα, να το στερεώσετε όπως εγώ εδώ. Μπορώ να κάνω άλλο με ένα, να σας πω την αλήθεια, για να δείχνει πιο ωραίο. Εδώ. Θα μπω μέσα εδώ. Να μπω και από εκεί. Αν και αν συνεχιζόταν με άλλο, αυτό θα γινόταν από την αντίθετη πλευρά. Αυτό ήθελα να σας πω πριν. Κόβουμε το νήμα λοιπόν σε αυτό το σημείο, γιατί είναι ο πάτος και έχει τρία μόνο μοτιφάκια. Εσείς όμως θα αντιλαφθείτε πού προχωράτε και πού πρέπει να ενώσετε παραπάνω μοτιφάκια. Άλλου λοιπόν θα κόβετε το νήμα, άλλου θα προχωράει το κομμάτι του ενώματος και φυσικά θα έχετε, όπως είπαμε, κάθετα και οριζόντια τα ενώματά σας. Θα ενώσω τον πάτο και στο σώμα, εσείς θα κάνετε όλη τη δουλίτσα σωστά. Σας δείχνω ξανά που ενώνεται ο πάτος σε αυτό εδώ το σημείο. Θα ενώσω και το υπόλοιπο κομμάτι της τσάντας, γιατί θέλω να το δείτε ολοκληρωμένο και να κατανοήσετε τι θα κάνετε κι εσείς. Πλαϊνό, σώμα, πάτος, πλαϊνό, σώμα μπροστινό. Για πάμε! Λοιπόν, για δείτε εδώ μορφές που φτιάξαμε. Έχει γίνει το καλάθι μας. Να το! Ένα ωραίο λουλουδερό καλάθι, όπως λέω. Πάμε να σας δείξω τις λεπτομέρειες. Βλέπετε, έχουν γίνει τα ενώματα στα τρία, στο κάθετο εδώ. Οριζόντια ενώθηκε εκεί που πρέπει. Ήτανε το ολόκληρο που είχατε δει. Με υπομονή και ησυχία είμαι σίγουρη θα το καταφέρετε κι εσείς. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενό μας βήμα τώρα? Η τσάντα αυτή εννοείται ότι πρέπει να φτάσουμε να μπει το snap το 25 μας, το μεταλλικό, αυτό εδώ. Πώς θα γίνει αυτό τώρα? Λοιπόν, καταρχήν θα συνεχίσουμε και να κάνουμε εδώ περιμετρικά μία σειρά από μονά ποδαράκια που θα τα κάνουμε μαζί και θα σας δείξω τα κολπάκια, πώς με μειώσεις όμως μαζί. Και μετά θα συνεχίσουμε με άλλες 4 σειρές για να μπορέσουμε να καλύψουμε το snap και να το ντύσουμε στην ουσία. Γιατί η δουλειά του snap όντως είναι να ντυθεί. Πάμε όμως να σας δείξω τη σειρά με τις μειώσεις για να φτάσουμε να έχουμε την περίμετρο που χρειαζόμαστε για να μπει το snap. Για να καταλάβετε το snap, ένας τρόπος για να ξέρετε να μετράτε, το λέω και για άλλα βίντεο ή για άλλο νήμα αν χρησιμοποιήσετε, αν εδώ είναι 38 εκατοστά περίπου το 25, ενώ από εδώ μέχρι εδώ, φανταστείτε ότι χρειάζεστε την περίμετρο να είναι 38-37 επί 2. Αυτό είναι όλη η δουλειά. Αν είχατε το 20, το ανάλογο. Αν είχατε το 30, το ανάλογο. Αυτό. Για πάμε λοιπόν να το δούμε. Γενικά θα ξεκινήσετε από το πλάι, στο πλαϊνό δηλαδή το ένωμα, εκεί που είναι και το ένωμα της τσάντας. Εδώ, που θα ενωθεί και θα γίνει θα μπει το snap και θα μπαίνει μέσα. Προτιμάω αυτό το σημείο γιατί είναι καλύτερα. Που σημαίνει θα πρέπει να ξεκινήσω από τη μέση του πλαϊνού, εδώ, και να προχωρήσω να κάνω την πρώτη σειρά περιμετρικά. Πάμε λιγάκι να δούμε πώς θα βοηθηθούμε εδώ να το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, θα ξεκινήσω κάπου εδώ. Θα στερεώσω το νήμα μου και θα σηκώσω 2 γαϊτανάκια στον αέρα. Αυτό είναι σαν έκανα και το πρώτο μου μονό ποδαράκι εδώ. Πάω στο επόμενο θυλάκι και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Εδώ. Εδώ που έχει λίγο το κενό, βλέπετε, σας προτείνω και θα το συναντήσετε πολλές φορές, ανά τρία θα συναντάτε ένα κενό. Σας προτείνω το μονό ποδαράκι να το κάνετε μέσα στην τρύπα. Και μόνο εκεί όμως. Εδώ. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι σε κάθε μοτιφάκι έχω υπολογίσει ότι θα κάνουμε και 2 μειώσεις. Εδώ γιατί ξεκινήσαμε από το κέντρο θα σας δείξω τη μία μείωση και στο επόμενο θα γίνουν 2 και κυκλικά θα φτάσουμε να κάνουμε και την επόμενη μείωση. Πάμε να δούμε πώς κάνουμε τις μειώσεις. Παίρνουμε νήμα, μπαίνουμε στο επόμενο θυλάκι. Από το μονό ποδαράκι παίρνουμε νήμα, κλείνουμε τα πρώτα 2, τα κρατάμε τα υπόλοιπα. Παίρνω νήμα, πάω στο επόμενο θυλάκι. Κλείνω και εδώ τα 2, μένω με 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήματα, κλείνω όλα μαζί
Και έτσι ολοκλήρωσα την πρώτη μείωση στο μοτιφάκι. Έχω κενό μπροστά μου, άρα το μονοποδαράκι θα το κάνω μέσα στο κενό, στην τρυπούλα που δημιουργείται και προχωράω ακάθεκτη για να ολοκληρώσω περιμετρικά όλη μου την όμορφη αυτή εργασία, τη μία σειρά. Εδώ, πάλι κενό εδώ, το κάνουμε μέσα. Κάνουμε μειώσεις λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ θα μπω μέσα γιατί έτσι είναι πιο ωραίο, δείχνει πιο ωραίο μετά, θα το δείτε. Προχωράω, να πάρω και νήμα. Αποφασίζετε πού θα κάνετε τις δύο μειώσεις που βγαίνουν σε κάθε μοτιφάκι. Λοιπόν, η επόμενη μείωση εδώ θα μπω μέσα, γιατί έχω το κενό. Και πάμε να κάνουμε εδώ την πρώτη μείωση, εδώ, στα δύο επόμενα θυλάκια. Κρατάω, πάω στο επόμενο, κλείνω τα πρώτα δύο, κρατάω, μένω τρία στο βελονάκι, τα κλείνω. Συνεχίζω, να ανοίξω το νήμα μου. Συνεχίζω, εδώ έχω κενό, μπαίνω στο κενό μου, εύκολο είναι. Θα το βρείτε και πάντα αυτό πάμε και λίγο αισθητικά τι μας αρέσει. Έτσι που να μειωθεί και θα φτάσουμε να έχουμε την περίμετρο που χρειαζόμαστε, 38 επί 2 αυτή τη στιγμή. Πόσο κάνει βρε αγόρια μου 37-38 επί 2? 76 λοιπόν εκατοστά θα πρέπει να φτάσει περίπου η περίμετρος για να έχουμε με τις μειώσεις. Θα προχωρήσω λοιπόν έτσι, κανονικά, γύρω-γύρω-γύρω βλέπετε όλο και πάμε να σας δείξω τώρα στο έτοιμο τι κάνουμε. Καταρχήν, πριν πάω να σας πω κάτι, ξέρετε ότι δεν θα χρειαστείτε το σκληρεντικό, ούτε καμβά, ούτε τίποτα, μόνο φόδρα. Λοιπόν, για πάμε να σας δείξω λοιπόν στην έτοιμη τσάντα αυτά που θέλω. Δείτε λιγάκι τη λεπτομέρεια. Έχει γίνει πρώτα η σειρά με τα μονά ποδαράκια και έχω κάνει συνεχόμενα μετά περιμετρικά με τα υπόλοιπα θυλάκια που έχουν μείνει άλλες 4 σειρές με μονά ποδαράκια. Αυτό είναι όλο. Το κομμάτι λοιπόν του πλεχτού, τα 4 σειρές μονά ποδαράκια, τυλίγουν μέσα το μεταλλικό. Εδώ μέσα υπάρχει ο μηχανισμός. Τον καταλαβαίνουμε όλοι. Εδώ. Βλέπετε? Αυτό που βλέπετε εδώ την τσαχπινιά, σε αυτό το σημείο, μετά στο τέλος, ενώ έχω ενώσει και έχω ντύσει το περιμετρικό με το νήμα και έχω περάσει απλά με τη βελόνα μπετονιά και το νήμα μέσα έξω και το ράψιμο, μην φανταστείτε κάτι φοβερό, και μετά μπαίνει και η φόδρα που τα καλύπτει όλα. Δηλαδή έχω μπει στο νήμα από εδώ, έχω βγάλει τη βελόνα μου μπροστά και αρχίζω και ενώνω κανονικά και ντύνω το μεταλλικό μου snap. Μετά για τσαχπινιά πιο πολύ έχουμε πάει εμείς εδώ και έχουμε κάνει μια σειρά βουβό που δεν είναι απαραίτητη να σας πω την αλήθεια. Αν σας αρέσει την κάνετε. Δεν έγινε πάντως για να κρύψει κάτι, έγινε περισσότερο αισθητικά για να ταιριάζει με αυτό. Η επόμενη κίνηση μετά θα είναι να βάλετε τη φόδρα που θα την έχετε κόψει καλαθάκι από το βίντεο που σας παραπέμπω κάτω, βίντεο πως φτιάχνουμε τις φόδρες και είστε έτοιμοι. Η τσάντα αυτή είναι ωραία να είναι έτσι μαλακιά, να γεμίζει με τα πράγματά σας και να μπορείτε να κρατηθεί με αυτόν τον τρόπο ή μασχάλι εδώ που θα είναι γεμάτη ή αλλιώς, αν δεν σας βολεύει, μπορεί να βάλετε κάποια αλυσίδα διαγώνια από εδώ και εδώ με κάποιο κρυκάκι. Ό,τι θέλετε εσείς κάνετε. Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία τσάντα. Ξέρω ότι θα τη χαρείτε όλο το καλοκαίρι την άνοιξη. Ξέρω ότι δεν θα βρεθείτε σε γάμο, σε βαφτίσια, σε καλή περίσταση και μια τέτοια τσάντα θα την έχετε σίγουρα μαζί σας. Και για καφέ μη σας πω, την έχω δει και αυτό, πολλά νέα κορίτσια και μεγάλα και μικρά. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand. Δείτε τα kit πραγματικά αυτής της τσαντάρας, βρείτε μου και ένα όνομα να την ονομάσουμε. Και τι άλλο θα κάνετε, θα πατήσετε και το κουδουνάκι εδώ, να το. Για να τα λέμε σε κάθε νέο βίντεο της Handybrand. Φιλάκια πολλά.